Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα. Μα ακούτε και στην Αθήνα, έτσι. Πάντα. Το λέω που και που. Πρωί όμως ήταν καλύτερα, ήταν λίγο καλύτερα. Να το ομολογήσουμε. Προλάβαινα πιο πολλά. Ναι, δεν πειράζει. Και τώρα όμως προλαβαίνετε και έρχεστε εδώ. Ακριβώς. Λοιπόν, τι είναι ο χώρος εποπτευόμενης χρήσης του ΟΚΑΝΑ για όσους δεν μας είχαν ακούσει από τις προηγούμενες φορές? Το ΣΤΕΚ 46. Καταρχάς θέλω να πω ότι όντως το είχαμε πει πρώτοι εδώ. Το είχαμε ανακοινώσει και όντως έγινε. Και είσαστε οι πρώτοι που δημοσίως, τέλος πάντων, σε ραδιοφωνική εκπομπή το αναφέρουμε και μιλάμε γι' αυτό. Προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για την δημιουργία του χώρου αυτού. Είναι ένας χώρος ο οποίος ουσιαστικά είναι ειδικά διαμορφωμένος για να μπορέσει να εξασφαλίσει την ασφαλή χρήση ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι και κάνουν ενέσιμη ή εισπνεώμενη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αντί αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται στο δρόμο και να κάνουν την όποια χρήση τους, να βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να χρησιμοποιούν καθαρά σύνεργα, να τους δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τη χρήση τους και να προχωρούν την διασύνδεσή τους με θεραπευτικά προγράμματα και να τους δίνεται η απαραίτητη συμβουλευτική που χρειάζονται. Λοιπόν, πότε θα γίνουν τελικά τα εγγένεια? Ήταν να γίνουν, αλλά νόσησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, είχαμε αυτό το ατυχές γεγονός. Η πρόεδρος ήταν να έρθει προχθές να εγγενιάσει το χώρο και θα γίνουν πολύ σύντομα. Και αυτό που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος είναι ότι η πρόεδρος από την πρώτη στιγμή ήταν πολύ θετική στο να έρθει και να συμβάλλει και αυτή με τη στήριξή της, με την παρουσία της. Τη στήριξη του χώρου εποπτευόμενης χρήσης είναι πραγματικά ένα πολύ καινοτόμο εργαλείο, θα το λέγαμε εμείς, στη δουλειά μας. Και η πρόεδρος ήθελε με αυτή τη συμβολική παρουσία, το ανώτατο θεσμός του κράτους, να είναι εκεί και να μπορέσει να το στηρίξει. Ξέρετε, σε πολλά κράτη δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν χώρες που έχουν χώρους εποπτευόμενης χρήσης, αλλά οι πολιτικές ηγεσίες δεν τους στηρίζουν πάντα. Ναι. Θα πούμε τα υπόλοιπα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους επικαιρότητας. Έμαθα ότι είχατε τον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών κατά την πρόσφατη στο ΣΤΕΚ 46. Τι σας είπε? Λοιπόν, χαρήκε πάρα πολύ. Για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο, είναι το, ας το πούμε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς για τα Ναρκωτικά και υποπτεύει όλες τις χώρες, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων. Αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή για τη χώρα μας, το να έρχεται ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος και να επισκέπτεται τον πρώτο χώρο εποπτευόμενης χρήσης, όπου εκεί είδε την ολοκλήρωσή του, είδε όλες τις δράσεις της μείωσης βλάβης που προσπαθούμε να κάνουμε στο πεδίο με τους street workers, είδε την άμεση πρόσβαση που έχουν οι ωφελούμενοι μας και είδε όλο αυτό το συμπληρωματικό πεδίο δράσεων που έχουμε ξεκινήσει και αφορά τη σύντηση, τη στέγαση και την φροντίδα υγείας των ανθρώπων αυτών. Ένα ολιστικό και ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Ναι. Συμβαίνουν στις υπόλοιπες, δηλαδή σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πού είμαστε, σε τι σημείο βρισκόμαστε? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή περίπου σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε 88 χώρους εποπτευόμενης χρήσης, για παράδειγμα. Και σκεφτείτε λίγο νοητά ότι χωρίζεται η Ευρώπη στα δύο. Εμείς σπάσαμε αυτό το borderline, ας το πούμε, τη γραμμή αυτή η οποία φτάνει περίπου μέχρι την Τσεχία και Ιταλία και ανεβαίνει επάνω Γερμανία, γιατί δεν υπάρχει κανένας εποπτευόμενος χώρος στην Ανατολική και Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Εμείς σπάσαμε και μάλιστα υπάρχει ένα ενδεχόμενο, εύχομαι, να το πούμε εδώ τώρα για να πραγματοποιηθεί, να γίνει το επόμενο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Μείωση της Βλάβης στην Αθήνα. Μακάρι, το ευχόμαστε. Λόγω του ΧΕΧ. Βέβαια, έτσι. Βέβαια, λόγω του ΧΕΧ και το ευχόμαστε, γιατί όπως και να έχει, θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι και αυτή η εξωστρέφεια βοηθάει πάρα πολύ στο να πέσουν και στερεότυπα και να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Ποιες άλλες δράσεις, Πρόεδρε, κύριε Θεοχάρη, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη από τον ΟΚΑΝΑ και ποια είναι τα αποτελέσματα των ομάδων? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η άμεση πρόσβασή μας είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι πάρα πολύ ενισχυμένη. Έχει τους street workers οι οποίοι βγαίνουν στο πεδίο και κάνουν τις δράσεις τους. Έχουμε ανοίξει πολλά κέντρα ημέρας και μάλιστα και εδώ και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές και στην Πάτρα. Έχουμε κινητές μονάδες που
πηγαίνουν σε σημεία συνάθρησης και βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους, αλλά έχουμε και υπηρεσίες όπως είναι η γονεϊκή στήριξη, έχει ενισχυθεί και μάλιστα και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε και την γονεϊκή στήριξη αλλά και την έγκαιρη παρέμβαση σε παιδιά 13-14 χρονών μέχρι 23 ετών όταν έχουν την πρώτη τους εμπλοκή με την χρήση ουσιών και συλλαμβάνονται. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει αυτή η δομή, μπορεί να απευθύνεται ο κόσμος και να βρίσκει την λύση. Θυμάστε και αυτό το κουβεντιάζαμε, πόσο σημαντικό είναι. Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα λέμε ότι τα παιδιά τώρα από μικρότερες ηλικίες, από την εφηβεία αρχίζουν και κάνουν, έχουν συμπεριφορές σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην ενδεχόμενη επαφή πρώτη χρήση με οποιαδήποτε ουσία, αλλά και σε άλλου είδους συμπεριφορές. Και λέμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει παρέμβαση σε εκείνη την ηλικία. Σωστά. Τότε που πάει να ξεκινήσει. Σωστά. Στη ρίζα. Και δεν μιλάμε μόνο για ναρκωτικά. Καλά το είπα, άρα, που είπα γενικώς, ναι, για τις ουσίες και άλλες συμπεριφορές. Ναι, εξαρτητικές συμπεριφορές. Δεν είναι μόνο διαδίκτυο, αυτό, ναι. Τζόγο, έτσι. Ηλεκτρονικά, τα πάντα. Όλα αυτά μπορεί μετά να οδηγήσουν σε κάποια χρήση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τα βρίσκουμε αμέσως. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μου τώρα τι κάνετε, θα κάνετε street work εσείς? Σας βλέπω είστε ασταμάτητος λοιπόν, και την περίοδο της πανδημίας κάνατε. Έτσι, το πρωί. Πήγαμε με τον κύριο Γκούσδελ, τον Γενικό Διευθυντή, πήγαμε σε πιάτσες, πήγαμε εκεί που πραγματικά στο πεδίο. Γίνεται το πεδίο, η μάχη μεγάλη. Κάναμε street work. Εμείς βγαίνουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν αφήνουμε. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ιδέα να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να ακολουθήσουμε την ομάδα του street work του ΟΚΑΝΑ και να το καταγράψουμε. Γιατί αν δεν το ζήσουμε, πώς μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Ακριβώς. Πρόεδρε, κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την παρουσία σας στο Real FM 107,1 και δει στο γυάλινο περίπτερό μας, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ ωραίο. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα να έχετε. Καλό Πάσχα.